καλημερίσουμε τον Χάρη Ζαβουδάκη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Και επίσης στην δεύτερη τηλεφωνική γραμμή φιλοξενούμε τον κύριο Θεοφάνους Κώστα. Ο κύριος Θεοφάνους είναι υποψήφιος βουλευτής με την οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα σας κύριε. Καλημέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε 5 μέρες πριν από την εκλογική αναμέτρηση, κύριε Θεοφάνους. Ποια είναι τα δεδομένα για την δική σας, για το δικό σας κόμμα, αλλά και ποιες είναι οι φιλοδοξίες που έχετε σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση? Λοιπόν, καλημέρα σας και πάλι, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία. Θα ήθελα εισαγωγικά να πω δύο λόγια για την οργάνωσή μας, γιατί δεν είναι ιδιαίτερα γνωστή στο πλατή κοινό. Η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας είναι μια εργατική οργάνωση στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσισμού και της τέταρτης διεθνούς. Έχει μακρά ιστορία στο εργατικό. Από το 1938 για δεκαετίες. Το 34. Ωραία. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Στο εργατικό και μαθηματικό κίνημα της χώρας μας. Συμμετείχε στις μεγάλες κινητοποιήσεις και στιγμές του εργατικού κινήματος το Μάιο του 1936, το Πολυτεχνείο, και στους σύγχρονους μεγάλους αγώνες ενάντια στα μνημόνια, ενάντια στον νόμο Χατζηδάκη πρόσφατα για τη διάλυση του 8ωρου και των εργασιακών σχέσεων, ενάντια στην αντιμεταρρύθμιση στην παιδεία. Και κατεβαίνουμε αυτοδύναμα στις εκλογές με ψηφοδέλτια που αποτελούνται από εργαζόμενους, άνεργους, φοιτητές, συνδικαλιστές, αγωνιστές του κινήματος. Σχετικά με τις εκλογές οι οποίες έρχονται, θεωρούμε ότι στην ουσία χαρακτηρίζονται, αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει κανείς, από την σκιά του εγκλήματος στα Τέμπη. Είναι πολύ πρόσφατο ακόμα, άσχετα αν προσπαθούν τα συστημικά κόμματα να το υποβαθμίζουν. Είναι ένα έγκλημα και όχι ένα δυστύχημα, όπως συχνά λέγεται, αποτέλεσμα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων, της καρδιάς δηλαδή του νεοφιλελευθερισμού, που ξεπουλάει τα πάντα αδιαφορώντας για τις συνέπειες και το κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Όσον αφορά τις ίδιες τις εκλογές, θεωρούμε ότι το διακύβευμά τους, έτσι όπως τίθεται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη κυρίως, είναι μια ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση, σε εισαγωγικά. Είναι δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία θα συνεχίσει την ίδια πολιτική των μνημονίων που υπηρέτησαν πιστά Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια και η οποία που προσπαθεί να το επιβάλλει αυτό με εκβιασμούς για δίθεν αστάθεια η οποία και καταστροφή η οποία θα έρθει εάν δεν επανεκλεγούν. Εμείς αναρωτιόμαστε, δηλαδή τι μεγαλύτερη καταστροφή μπορεί να έρθει εάν δεν εκλεγούν αυτοί, από αυτό που έχουν επιφέρει με το τσεκούρωμα μισθών και συντάξεων, με την καταστροφή του κοινωνικού κράτους, με τις ιδιωτικοποιήσεις, με τη φτώχεια και την ανεργία η οποία μαστίζει την εργατική τάξη, με όλα τα δεινά τα οποία συναντούν εργαζόμενοι, φτωχοί και νεολαία καθημερινά. Ποιες είναι οι αρχές του προγράμματός σας, κύριε Θεοφάνους? Λοιπόν, εμείς θεωρούμε ότι σαν... Ορίστε. Ναι, είπατε κάτι, δεν... Ναι, ναι, απλά λέω ποιες είναι οι αρχές του προγράμματός σας. Δηλαδή πάτε σε χώρους δουλειάς, συναντάτε ανθρώπους, συναντάτε εργαζομένους. Τι τους λέτε, γιατί να σας ψηφίσουν? Δηλαδή ποιες είναι οι αρχές του προγράμματος που κατεβάζετε, βάσει του οποίου ζητάτε κάποιος να σας ψηφίσει? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε το εξής, ότι οι εκλογές για εμάς είναι μία στιγμή σε έναν μακρύ αγώνα. Έναν μακρύ αγώνα ο οποίος διεξάγεται σε χώρους δουλειάς, σε σωματεία, σε γειτονιές, παντού. Δεν είναι αυτός ο σκοπός. Δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν κυβερνητικές λύσεις ή λύσεις μέσα από τη Βουλή. Απλά δηλαδή την εκλογή κάποιων αριστερών εντός και εκτός εισαγωγικών βουλευτών. Οι εκλογές είναι μια ευκαιρία για εμάς για να αναδείξουμε την πολιτική μας, όπως γίνεται και αυτή τη στιγμή με τον χρόνο που μας προσφέρεται. Και να πούμε το εξής, ότι απέναντι σε αυτή την μαύρη κατάσταση η οποία οικοδομείται το κράτος έκτακτης ανάγκης, τον αυταρχισμό, την καταστολή, την φτώχεια που μας επιβάλλουν, οι αγώνες των εργαζομένων
και ο συντονισμός τους και η αυτοοργάνωση των εργαζομένων είναι η μόνη απάντηση σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση. Από εκεί και πέρα, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο ένα πρόγραμμα σωτηρίας και εξόδου από αυτή την κατάσταση, σωτηρίας προς όφελος της εργατικής τάξης, των φτωχών και της νεολαίας. Ένα πρόγραμμα δηλαδή, το οποίο θα βάζει τέλος στην ακρίβεια, τη φτώχεια, με αυξήσεις γενναιόδωρες, μεγάλες, σε μισθούς και συντάξεις, και το οποίο θα χρηματοδοτείται από τους πλούσιους. Κεντρικό μας σύνθημα στην καμπάνια μας είναι το να πληρώσουν οι πλούσιοι. Όλοι δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν θησαυρίσει από τον υδρότα και το αίμα το δικό μας. Οι εταιρείες ενέργειας που μας καταληστεύουν με τα τιμολόγια τους. Όλοι αυτοί οι οποίοι μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης το λεγόμενο αρπάζουν επιδοτήσεις οι οποίες κλέβονται από το κοινωνικό κράτος, από τις δαπάνες για παιδεία και υγεία. Όλοι αυτοί τέλος πάντων οι οποίοι μαζί με την πολιτική κλίκα του Μητσοτάκη κάνουν ένα πάρτι πάνω στις πλάτες μας. Πρώτα απ' όλα αυτό. Δεύτερον, σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων. Οι ιδιωτικοποιήσεις είναι καταστροφή. Πρέπει ό,τι έχει ιδιωτικοποιηθεί να επιστρέψει στο δημόσιο τομέα, να κρατικοποιηθεί κάτω από εργατικό έλεγχο. Απαραίτητος όρος ώστε να είναι και αποτελεσματικό και να είναι προς τα συμφέροντα των εργαζομένων. Απαγόρευση των απολύσεων. Λιγότερη δουλειά για όλους. 7 ώρο πενθήμερο χωρίς μείωση αποδοχών. Όχι στους εξοπλισμούς. Οι εξοπλισμοί απομυζούν πραγματικά το εισόδημα το ΑΕΠ, δηλαδή το οποίο παράγεται, και μας οδηγούν σε ένα αδιέξοδο στοιχίζοντάς μας μέσα από την πολιτική της. Αυτές λοιπόν είναι, την οποία ακολουθούν, ναι, για να ολοκληρώσουν. Μέσα, ναι, από την πολιτική που ακολουθούν όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις, στοιχίζοντάς μας σε έναν πόλεμο πίσω από τους Αμερικάνους, οι οποίοι δεν νομίζω ότι έχουν σκοπό να σταματήσουν, παρά μόνο, ας πούμε, ίσως ένα παγκόσμιο πόλεμο. Μάλιστα. Κύριε Θεοφάνους, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα μας είπατε. Καλή επιτυχία στην εκλογική αναμέτρηση. Ευχαριστώ. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω το εξής, εάν μπορώ, μέσα, ναι, σε ένα λεπτό. Η δική μας κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση των εργαζομένων. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δεν προκύπτει από εκλογές κάθε 4 χρόνια και μετά είναι στο απειρόβλητο. Είναι μια κυβέρνηση εργαζόμενο σώμα από εκπροσώπους των εργατών, άμεσα ανακλητούς, ελεγχόμενους από τη βάση. Αυτό είναι το όραμά μας και αυτό προσπαθούμε να υλοποιήσουμε μέσα από τις κινητοποιήσεις και μέσα από μια επαναστατική αλλαγή, δηλαδή μια ρήξη με το σύστημα της διαφθοράς που κυριαρχεί σήμερα. Κύριε Θεοφάνους, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή επιτυχία. Καλημέρα σας.